βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, στον Εστιοπλοϊκό Όμιλο της Κέρκυρας, και έχουμε τη χαρά σήμερα να μιλήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Βλάχο. Είναι πρόεδρος της Γερουσίας του Ομίλου. Θα το εξηγήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο, πολύ υποτικό, πολύ όμορφο. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κλασικών και Παραδοσιακών Σκαφών, και για τους αγώνες με αυτά τα σκάφη θα μιλήσουμε. Κυρίως όμως, μια και η εποχή το επιτάσσει, θάλασσα, σκάφος. Ό,τι ακριβώς πρέπει. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας και που θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάχο. Εμείς ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας και την ευκαιρία να ακούσει ο κόσμος για την ιστιοπλοεία. Να πούμε λοιπόν για την ιστιοπλοεία. Καταρχήν να πω ότι εδώ πέρα είστε πάρα πολύ όμορφα. Ότι ένας άνθρωπος που θα έρθει απλά να κάνει μπάνιο ή να πιει καφέ ή να μάθει για την ιστιοπλοεία θα περάσει σίγουρα καλά. Ναι. Το λέτε εσείς. Εμείς ζούμε εδώ και έτσι δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Πρόεδρος Γερουσίας του Ομίλου. Η Γερουσία τι είναι? Είναι το Δέλτα Σίγμα του Ομίλου? Όχι, είναι μια πρωτοτυπία που κάναμε στον Όμιλό μας από εδώ και ένα χρόνο. Είναι ένα σώμα που αποτελείται από τα 5 αρχαιότερα μέλη του Ομίλου, που είναι ισόβια μέχρι να παραιτηθούν ή να εκλείψουν, και λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα για το Δέλτα Σίγμα και ταυτόχρονα για να εξασφαλίζεται και η διατήρηση της παράδοσης και της ιστορίας του Όμιλου. Άρα ένα από τα 5 μέλη είσαστε και εσείς. Είμαι το αρχαιότερο μέλος, το νούμερο 1 στον Όμιλο, και αυτό είμαι και πρόεδρος. Οπότε και τα υπόλοιπα 4 μέλη είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με εμπειρία αντίστοιχη. Βέβαια, είναι αρκετά μεγάλοι, όχι όλοι. Γιατί πήγαμε οι 5 αρχαιότεροι που είναι στη ζωή, αλλά ναι, είναι ο Γρηγόρης ο Στάρας που είναι και μεγαλύτερός μου, αλλά είναι λίγο μετά από με στο γράφτηκε στον Όμιλο. Είμαστε 5 πάντως, ναι, είναι τα πιο παλιά μέλη του Όμιλου. Πότε λοιπόν θα ζητηθεί η δική σας συμβουλή, πότε ο Όμιλος θα απευθυνθεί στη Γερουσία? Ο Όμιλος απευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γερουσία κυρίως όταν πρόκειται να πάρει αποφάσεις που έχουν μακρόχρονες συνέπειες πέρα από τη θητεία ενός Διοικητικού Συμβουλίου. Συν για ό,τι άλλο νομίσει ότι θέλει μια βοήθεια, θέλει μια συμβουλή, θέλει κάποιος που να έχουν πιο πολύ χρόνο, γιατί περισσότεροι είμαστε πλέον και συνταξιούχοι, άρα έχουμε χρόνο, που να μπορούν να ψάξουν ένα θέμα και να εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι τώρα, όσον αφορά διοργανώσεις, όσον αφορά συμμετοχή του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας, πώς τα έχετε πάει? Ο Ομίλος πάει καλά. Να πω ότι φέτος είναι μια χρονιά αρκετά σημαντική, με την έννοια ότι έχουμε δύο μεγάλες διοργανώσεις να κάνουμε, που είναι το Ράλι Ιωνίου, η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιωνίου, όπως τη λέμε. Την κάνουμε κάθε δεύτερη χρονιά εμείς, μία την κάνει η Πάτρα, μία εμείς. Και είναι και η 28η, δηλαδή το κάνουμε 28 χρόνια αυτόν τον αγώνα συνεχώς, η οποία θα γίνει από τις 5 μέχρι τις 12 Αυγούστου. Θα ξεκινήσει από εδώ, από την Κέρκυρα, θα έχουμε έναν αγώνα εδώ. Μετά θα πάμε έναν αγώνα Κέρκυρα Παξούς, Παξούς Ιθάκη, Ιθάκη Λιξούρη στην Κεφαλονιά, και θα γίνει και ένας αγώνας στο Λιξούρη και θα τελειώσει. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι μεγάλη? Ναι. Κοίταξε, θα έλεγα ότι το Ράλι Ιωνίου έχει εξελιχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερους από συμμετοχές αγώνες ανοιχτής θάλασσας όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει συμμετοχές κατά πολύ το Ράλι Αιγαίου. Και οι συμμετοχές φαντάζομαι είναι από διάφορα μέρη. Είναι από όλη την Ελλάδα. Και όταν το κάνουμε εμείς στην Κέρκυρα, έχουμε και μερικά ξένα σκάφη, Ιταλούς, Κανάδιο Άγγλους, γιατί είναι πιο κοντά και τους έρχεται βολικό. Πιστεύουμε, γιατί ακόμα δεν είμαστε σίγουροι, ότι θα ξεπεράσουμε τα 60 σκάφη σας συμμετοχή. Τώρα, 60 σκάφη, πώς τα οργανώνεις, πώς όλο αυτό το πράγμα? Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση βεβαίως. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί δεν είναι στον τόπο σου. Ναι. Γιατί ξεκινάμε από εδώ, αλλά πρέπει να έχουμε οργάνωση και στους Παξούς και στην Ιθάκη και στο Λιξούρι. Βέβαια, έχουμε τη βοήθεια από τους ομίλους τους υπόλοιπους του Ιωνίου, οι οποίοι είναι συνδιοργανωτές, απλά δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη της διοργάνωσης και μας βοηθάνε. Είναι ένα επιτελικό σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει, γιατί μεταφέρεις και τις επιτροπές από εδώ στα διάφορα μέρη, και την επιτροπή που κάνει τον αγώνα και την επιτροπή ενστάσεων, και πρέπει να εξασφαλίσεις και τη δυνατότητα που κάνουμε εκεί απονομές, κάποια δεξίωση με απονομές στα μέρη. Έχει δουλειά. Αλλά ένα πλήρωμα από πόσα άτομα αποτελείται? Πόσα άτομα πρέπει να έχει μάλλον ένα πλήρωμα? Εξαρτάται από το σκάφος. Ξεκινάς από το ελάχιστο είναι 3, αλλά τα μεγάλα σκάφη μπορεί να έχουν και 10 και 12 άτομα πλήρωμα. Ειδικά αυτά που έρχονται από Αθήνα, που είναι και σχολές ιστιοπλοείας, τους φέρνουν εδώ, έχουν 10 άτομα, 12 άτομα. Πρέπει να ξέρουν όλα τα μέλη ιστιοπλοεία? Όχι. Πρέπει να ξέρουν κάποιοι. Και όσο περισσότεροι ξέρουν, τόσο πιο πολλές ελπίδες έχουν να πάνε καλά στον αγώνα. Έτσι, γιατί είναι αγώνα.
Θέλω να πάμε και σε αυτούς τους αγώνες που γίνονται με κλασικά και παραδοσιακά σκάφη. Νομίζω ότι και μόνο ο τίτλος είναι πάρα πολύ ωραίος, αλλά είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά τα σκάφη, γιατί πραγματικά είναι παλιά. Έχει μια μεγάλη σημασία. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνονται μόνο δύο τέτοιοι αγώνες. Ένα στις Πέτσες που έγινε πριν από ένα μήνα, 20 μέρες, και αρχές Ιουλίου δηλαδή, και ο δικός μας που θα γίνει 1-2-3 Σεπτεμβρίου. Εκτός από το ότι είναι πολύ όμορφα τα σκάφη, βοηθάνε αυτοί οι αγώνες στο να αναβιώσει και να διατηρηθεί η παράδοση από τα παλιά σκάφη, τα παραδοσιακά καΐκια, τις βάρκες παραδοσιακές με το λατίνι, το πανί και αυτά. Και ήδη με τις Πέτσες που γίνεται περισσότερα χρόνια από εμάς ήταν η τέταρτη φορά, βλέπω ότι υπάρχει μια αναβίωση. Δηλαδή αρχίζουν και ξαναναυπηγούν και βάρκες καινούριες, αλλά στο παραδοσιακό στυλ και καΐκια και ούτω καθεξής. Και επειδή η θάλασσα και το ξύλινο το σκάφος είναι ο κομμάτι της παράδοσης της ελληνικής, είναι καλό το ότι μπορεί σιγά σιγά αναβιώνει και χάνονται, μάλλον αναβιώνουν τέχνες που είχαν ξεχαστεί και χαθεί. Υπάρχει συμμετοχή αντίστοιχη που υπήρχε στις Πέτσες, δηλαδή τα πληρώματα αυτά είναι? Λιγότερα, διότι είναι μεγάλη απόσταση. Εγώ πήγα στις Πέτσες φέτος από εδώ, αλλά είναι ταλαιπωρία. Πώς τα πήγατε στις Πέτσες? Καλά, στην κατηγορία μας βγήκαμε τρίτη. Παρολίγο δεύτερη, αλλά έκανα ένα λάθος εγώ και βγήκαμε τρίτη. Άρα πήγατε με σκάφος παραδοσιακό. Πήγαμε παλιό, ωραίο. Ένα μικρό, πολύ μικρό, 7,5 μέτρα τρεχαντήρι που έχω, που το έχω το αρμάτωσα όπως ήταν τα παλιά. Τι συντήρηση λοιπόν, τι χρειάζεται ένα σκάφος για να συντηρηθεί, για να διατηρηθεί? Άμα είναι ξύλινο, έχει δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Έχει δουλειά. Γι' αυτό ο κόσμος προτιμάει τα πλαστικά, γιατί είναι λιγότερος ο κόπος. Mm-hmm. Αλλά την ομορφιά του ξύλου δεν την έχουν τα πλαστικά. Σωστά, έχετε δίκιο σας. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους αγώνες του Σεπτέμβρη. Να πω και κάτι ακόμα για τα παραδοσιακά. Ναι. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε, που ελπίζουμε να πετύχει, να μεγαλώσει ο αγώνας, διότι είναι καινούρια μόδα. Σε όλη την Ευρώπη τώρα οργανώνονται αγώνες πολύ υψηλού επίπεδου για παραδοσιακά και κλασικά σκάφη. Γίνονται στο Μονακό, στη Γαλλία 2-3, στην Ισπανία γίνονται και τώρα έχουν αρχίσει και στη Βόρεια Ευρώπη. Νομίζω ότι γενικά ό,τι έχει να κάνει με παλιό το ξαναφέρνουμε λίγο στην επιφάνεια. Ακριβώς, ναι. Είναι η νοσταλγία του παρελθόντος, που μας φαίνεται ότι ήταν ωραιότερο, εν πάση περιπτώσει. Άρα η δράση κλείνει το Σεπτέμβρη με τους αγώνες παραδοσιακών σκαφών ή έχουμε κι άλλα? Όχι, συνεχίζουμε. Το σύνολο, έχουμε πολύ έντονο πρόγραμμα. Κάνουμε εκτός από τους δύο μεγάλους, δηλαδή τα Ράλι Ιωνίου και τον παραδοσιακό, κάνουμε περίπου 10 αγώνες το χρόνο ακόμα. Ουσιαστικά σχεδόν κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο έχουμε αγώνα. Γιατί είναι 10 αγώνες, να σκεφτεί, από τον Απρίλιο, μέσα Απριλίου μέχρι και αρχές μέσα Οκτωβρίου. Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο έχουμε αγώνα εκτός από τον Αύγουστο. Που επειδή ο κόσμος πάει διακοπές, θέλουν να πάνε και με τις οικογένειές τους λίγο, γιατί μας κυνηγήσουν. Και επειδή έχουμε και το ράλι Ιωνίου στην αρχή και τα κλασικά στο τέλος, αφήνουμε τον Αύγουστο ελεύθερο. Θανάση Σταθόπουλος κοντά μας, ο υπεύθυνος εκπαίδευσης εδώ στον Ανιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας. Μιλήσαμε με τον κύριο Βλάχο για το πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ιστιοπλοεία να συμμετέχει σε αγώνες και σε διοργανώσεις που γίνονται. Θα μιλήσουμε όμως τώρα με τον Θανάση για το πόσο σημαντικό είναι κάποιος να μάθει, λέγαμε, Θανάση, για το πώς υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τα σκάφη, φοβούνται τη θάλασσα, ακόμη και παιδιά που μπορεί να μην έχουν μάθει με το σωστό τρόπο πώς αντιμετωπίζουν το υγρό στοιχείο. Ένας λοιπόν, ένα παιδί, ένας γονιός, ένας άνθρωπος που έρχεται να μάθει ιστιοπλοεία, καταπολεμά αυτό το φόβο? Φυσικά, γιατί μαθαίνει να εξοικειώνεται με το χώρο, εξοικειώνεται με το υγρό στοιχείο που είναι το σημείο, το τερέν που εμείς αθλούμαστε, αν το θέλετε έτσι. Και η καθημερινή του αυτή ενασχόληση τον κάνει να ξεπερνάει κάθε φόβο που έχει και όχι μόνο αυτό, να αγαπάει και ιδιαίτερα το υγρό στοιχείο και τα σκάφη. Άλλωστε, ένας ενήλικας, γιατί η σχολή ιστιοπλοείας ανοιχτής θάλασσας κυρίως φοιτούν ενήλικες μαθητές, ενώ στην ιστιοπλοεία τριγώνου απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 ετών και άνω. Άρα κάποιος ξεκινάει ιστιοπλοεία από 7 ετών ή και νωρίτερα? Το σωστό είναι κάποιος, αν θέλει να ασχοληθεί αγωνιστικά και να πρωταγωνιστήσει στην αγωνιστική ιστιοπλοεία, να ξεκινήσει από πολύ μικρός. Mm-hmm. Βέβαια η θάλασσα είναι για εμάς τους Έλληνες στην καθημερινότητά μας και έτσι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν από το να ασχολείται με κάτι τόσο όμορφο όσο η ιστιοπλοεία. Έτσι λοιπόν στην ιστιοπλοεία ανοιχτής θάλασσας, σχολή ανοιχτής θάλασσας, έχουμε ενήλικες μαθητές χωρίς να υπάρχει όριο ηλικίας. Από 18 έως όσο αντέχει ο καθένας. Τι μαθαίνει κάποιος? Μαθαίνει πάνω απ' όλα να αγαπάει τη θάλασσα. Mm-hmm. Να σέβεται τη θάλασσα, να αγαπάει ένα σκάφος,
να ζει σε αυτό και γιατί όχι να συνεχίσει και να κάνει ιστιοπλοεία στους αγώνες που διοργανώνει ο Όμιλος και τα σκάφη του Όμιλου επανδρώνονται από μαθητές των σχολών μας. Υπάρχουν σκάφη ανάλογα με την ηλικία και με την ανάπτυξη που έχει ένας αθλητής. Δηλαδή υπάρχει μια βαθμίδα από 5-7 χρονών ξεκινάς από ένα σκάφος μεγαλώνοντας πας σε κάποιο άλλο ή είναι στάνταρ ναι, διαστάσεις. Όταν μιλάμε για εστιοπλοεία τριγώνου, οι μικροί μαθητές μας, οι μικροί εστιοπλοεί ξεκινούν με τα Optimist, τα μικρά σκαφάκια που έχετε δει κατά καιρούς να αρμενίζουν. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μπαίνουν σε μια μεγαλύτερη κατηγορία στα λέιζερ και από εκεί και πέρα μετά ένας μαθητής της ανοιχτής θάλασσας συμμετέχει σε αγώνες με τα μεγάλα σκάφη για αυτά εδώ που έχουμε στο φωτό πίσω. Έχω δει παιδιά να τρελαίνονται με την εστιοπλοεία κυρίως όταν έχει πάρα πολύ αέρα. Γιατί αυτό μάλλον βοηθάει, έτσι, αλλά η εξοικείωση... Ο άνεμος είναι η κινητήρια δύναμη, είναι η μηχανή του εστιοπλοϊκού σκάφους. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχει αέρα, δεν κάνει εστιοπλοεία. Εδώ ερχόμαστε στην ιδιότητά σου τη δεύτερη, σαν μετεωρολόγο. Οπότε φαντάζομαι όταν έχετε προπόνηση, πα και λε τα παιδιά, αύριο θα κάνουμε ωραία προπόνηση, θα έχει αέρα, θα έχει μποφόρ, θα έχει. Το κάνει καμιά φορά. Κυρίω κοιτάζουμε να βγάζουμε του μαθητέ, είτε μικρού είτε μεγάλου, με ασφάλεια. Ναι. Γι' αυτό, αν θα δείτε και τα εκπαιδευτικά τα σκάφη, δεν υπάρχει μαθητή που να μην φοράει το σωσίβιό του. Για μα είναι πρωτεύων, πρωταρχικός σκοπός και ρόλος η ασφάλεια του μαθητή. Έτσι λοιπόν, μια σωστή πρόγνωση καιρού είναι αυτή που βοηθάει όχι μόνο να κάνουν ένα καλό μάθημα, αλλά να κάνουν και ένα ασφαλές μάθημα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που ενθουσιάζονται, που κάνουν εστιοπλοεία, που ζουν λίγο τον κίνδυνο όταν υπάρχει λίγο αέρας, όταν υπάρχουν αυτά τα μποφόρ, το βλέπουν σαν παιχνίδι κυρίως ή κάποια στιγμή νιώθουν την ασφάλεια ότι επειδή ξέρουν μπορούν να αντιμετωπίσουν? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ένα εστιοπλοϊκό σκάφος είναι το πλέον ασφαλές μέσο στη θάλασσα. Ακόμα και τα γέρνει λίγο. Ένα εστιοπλοϊκό σκάφος για να ταξιδέψει η όρτσα πρέπει να γέρνει λίγο. Αν δεν υπάρξει κάποια σύγκρουση, ένα σκάφος εστιοπλοϊκό δεν βουλιάζει. Άρα μιλάμε λοιπόν για ένα πολύ ασφαλές μέσο. Ακόμη όμως και αυτό, εμείς προσπαθούμε και πάντοτε δεν εκθέτουμε σε κανένα κίνδυνο τους μαθητές, είτε μικρούς είτε μεγάλους. Και για κάποιον άλλο λόγο. Σκοπός είναι να μάθει κάποιος και όχι να τρομάξει. Αν τρομάξει, θα σταματήσει και θα συνεχίσει, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τον τρομάξουμε. Έχεις δει παιδιά που θεωρείς ότι είναι απίστευτα ταλέντα? Έχεις δει παιδιά στις προπονήσεις που λες ότι αν δουλέψει αυτό το παιδί μπορεί να κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό? Ναι, ναι. Και, και στην εστιοπλοεία, όπως γενικά στα αθλήματα, αν όπως λέει ο λαός το έχεις, τότε με λίγη βοήθεια και με σωστή προπόνηση μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Άλλωστε είναι γνωστές οι επιτυχίες των κερκύρεων αθλητών στο κομμάτι του υγρουστοιχείου. Κάποιος για να μάθει εστιοπλοεία πρέπει να ξέρει κολύμβηση? Δηλαδή κάποιο παιδί που μπορεί να πέσει, είπες εδώ ότι δεν βουλιάζουν εύκολα τα σκάφη, αλλά μέσα στη θάλασσα είμαστε. Πρέπει ένα παιδί λοιπόν να ξέρει και κολύμβηση? Ναι, φυσικά. Φυσικά, γιατί ατυχήματα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και σε ένα μεγάλο σκάφος μπορεί κάποιος να γλιστρήσει, να μπερδευτεί σε ένα σκηνί και να πέσει στη θάλασσα. Mm-hmm. Φοράει το σωσίβιό του μεν, αλλά αν γνωρίζει και κολύμβηση θα αισθανθεί από μόνος του πιο ασφαλής. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να γνωρίζει κολύμβηση για να μπορέσει να πετύχει υψηλούς στόχους στην αγωνιστική εστιοπλοεία στο μέλλον. Υπάρχουν κάποιες διοργανώσεις ή κάποιους αγώνες στους οποίους θα συμμετέχουν μικροί αθλητές από εδώ και πέρα? Συνεχώς υπάρχουν. Δίνονται διοργανώσεις. Το τμήμα τριγώνου συνεχώς λαμβάνει μέρος σε αυτές. Μάλιστα, τελευταία είχαμε και μια μεγάλη επιτυχία. Είχαμε αθλήτρια που προκρίθηκε στο Διαβαλκανικό. Και πάμε αρκετά καλά. Σε ένα εστιοπλοϊκό όμιλο πάμε αρκετά καλά. Σε έναν γονιό, τι θα πεις για να φέρει το παιδί στην εστιοπλοεία? Τι μπορεί να μάθει ένα παιδί μέσω της εστιοπλοείας και πώς μπορεί ένας γονιός να είναι καθησυχαστικός? Είναι στην εστιοπλοεία, είτε είναι στο τρίγωνο, είτε στην ανοιχτή θάλασσα, μαθαίνεις να συμβιώνεις μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους, τους συναθλητές σου. Ναι. Ειδικά στα μεγάλα σκάφη, στο τέλος της σχολής διοργανώνουμε και ένα τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι, όπου οι μαθητές ζουν πραγματικά τρεις μέρες ένα σκάφος. Κοιμούνται στην καμπίνα, μοιράζονται την καμπίνα με κάποιον συμμαθητή τους, μαγειρεύουν, τρώνε, διασκεδάζουν, περνούν ένα τριήμερο αποκλειστικά μέσα σε ένα σκάφος. Άρα λοιπόν κοινωνικοποιείται ένα παιδί. Και είναι κρίμα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, σε ένα μέρος όπως είναι η Κέρκυρα, που είναι ένα πανέμορφο νησί, όπου η θάλασσα μας είναι από τις ομορφότερες του κόσμου,
να μην χαίρονται μικροί και μεγάλοι. Η ιστιοπλοεία τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα τι έχει δημιουργήσει στους ιστιοπλοούς, καλές διαδρομές. Καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.